Έχουμε τον Ηλία. Έχουμε την Ιρσίνη. Πήγαμε στο νησί. Έχουμε τα έθιμα, τα ωραία. Ιρσίνη Τζινέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Ιρσίνη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπως πολύ σωστά λέγατε, Αλεξάνδρα και Κώστα, του πολέμου και του κορονοϊού, θέλουμε ανάσες. Είναι απόκριες, βρε αδερφέ. Και εμείς σήμερα ήρθαμε στην Κωμόπολη του Μεσοτόπου, στο χωριό αυτό, που εδώ και πάρα πολύ ώρα θα πρέπει να σου πω, προσπαθούμε να κρατήσουμε ήσυχο τους κουδουνάτους. Κουδουνάτικη ησυχία δεν γίνεται. Να δώσω λοιπόν... Ακούτε. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στην πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοτόπου, ο Μεσότοπος, την Σαφώ Βαλιλή, να προλάβει να μας πει δύο λόγια μέχρι που να κάνουν μεγάλο σαματά οι κουδουνάτοι. Έτσι και ο εικονολήπτης μας να μας δείχνει, να μας δείχνει εικόνες. Καλημέρα σε εσάς τους και τους τηλεθεατές σας. Τι είναι η κουδουνάτη λοιπόν? Η κουδουνάτη είναι ένα έθιμο πολύ παλιό που χάνεται στις ρίζες της παράδοσής μας. Είναι άντρες κουδουνοφορεμένοι κάθε ηλικίας. Το συμβολισμός τους είναι να μας φέρουν την άνοιξη, να διώξουν το χειμώνα και να κάνουν τη γη να καρποφορήσει και να ανθίσει. Είναι άκρος αισιόδοξο το μήνυμά τους και ελπιδοφόρο. Έχουν μια άγρια μορφή, αλλά το μήνυμά τους είναι πολύ αισιόδοξο, της γονιμότητας της γης, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ κάθε μεσοτοπίτης ντύνεται κουδουνάτος εδώ πέρα. Για δώστε μας έτσι το κλίμα. Βεβαίως, κάθε μεσοτοπίτης είναι τρεις γενιές μπορεί να δείτε σήμερα ντυμένους κουδουνάτους, αρματωμένους με δεκάδες κουδούνια. Η διαδικασία του ντυσίματος ξεκινάει από πολύ νωρίς. Στείνεται ένα μικρό γλέντι εδώ για να ξεκινήσει το ντύσιμο. Είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος που δένονται τα κουδούνια. Πόσα κιλά είναι κάθε ερμαδοσιά? Μπορεί να φτάσουν τα 30, τα 40 και με το πέρασμα της ώρας αυτά πολλαπλασιάζονται, γιατί θα τα φοράνε αρκετές ώρες. Ντύνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να φοράνε όσο περισσότερα μπορούν. Και αφενός αυτό, αλλά και για να μην τους πληγώσουν και να μην τους τραυματίσουν τα κουδούνια. Άντε να κάνουμε λίγο θόρυβο. Άντε να κάνουμε λίγο υγιή θόρυβο. Βεβαίως. Αν ρωτήσετε και τους πιο παλιούς, θα σας πούν ότι και αυτοί θυμούνται τους παππούδες τους να ντύνονται. Είναι κάτι που το κληρονομήσαμε και το δίνουμε στις επόμενες γενιές με πολύ αγάπη, σεβασμό και μεράκι. Κώστα και Αλεξάνδρα, δεν σας ακούμε. Περιττό να σας πω. Έχουν αρχίσει οι κουδουνάτοι. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε άλλο ακίνητους. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτό θα γίνεται από τώρα μέχρι και όλη την ημέρα. Θα περνάνε από σπίτι σε σπίτι, θα κερνιούνται και θα δίνουν το μήνυμα της γονιμότητας της γης και της άνοιξης. Αυτή είναι η κουδουνάτη Μεσοτόπου. Καταπληκτική. Να τους βλέπουμε, να τους ακούμε. Είδες και στον ερχόμενο πριν με το νέο έθιμο και... εδώ στο νησί με τα παλαιότερα έθιμα που χάνονται στα δάση των χρόνων. Και τις πιτούλες βλέπω εγώ τώρα. Δεν τις βλέπουμε. Και στις πιτούλες. Τις πιτούλες. Είναι η ώρα τέτοια τώρα. Θες και την πιτούλα σου. Λοιπόν, ναι. Νάτα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραίο έθιμο. Και το χαίρονται. Αυτό δεν είναι για την κάμερα. Αυτό είναι για τη συνέχεια των εθίμων, για τη συνέχεια της παράδοσης, για τη συνέχεια της ζωής. Από γενιά σε γενιά περνάνε αυτά τα έθιμα και είμαστε εδώ για να τα προβάλλουμε και το καλό είναι πως δεν τα ξεχνάμε αυτά τα έθιμα. Να, είναι και λίγο έτσι βλέπεις τώρα πως γίνεται η κίνηση και πως είναι οι κουδούνες έτσι. Νομίζω είναι σαφές, δεν λέω παραπάνω. Οι κύριοι λίγο μεγαλύτεροι που είναι και λίγο πιο άνετοι σωματικά είναι δίπλα στο πιάτο. Και εγώ δίπλα στο πιάτο θα ήμουν, να ξέρεις. Να σου πω την αλήθεια κι εγώ. Γιατί... και θα απολαύω να το θέλω. Ξέρεις τι βάρος. Μυρσίνη μου. Πόσα κιλά είναι το βάρος από τους κουδούνες? Φορτωμένοι με τα κουδούνια τους. Πόσα κιλά είναι όλο αυτό που έχουν ζωστεί? Αν έλαβε, δεν σε άκουσα. Πόσα κιλά όλο αυτό ο. Είναι περίπου 30 κιλά, 30 με 50 κιλά η κάθε αρματοσιά. Θέλει γερή μέση. Να σε καλά, Μυρσίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραία. Δεν μπορούν να κάτσουν ήσυχοι γιατί πονάει μέσα άμα κάθεσαι φορτωμένος όλο αυτό. Και καλά. Βέβαια όσο προχωράει η ώρα, τα 50 γίνονται 150, όπως μας λένε. Σωστό. Και σας καλούμε όλους του χρόνου να μπορέσουν οι συνθήκες έτσι να είναι τέτοιες. Άστο ρε Μυρσίνη. Να ξεκινήσουμε στον όμορφο. Κάθε φέτος του χρόνου μας καλείς. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ελάτε φέτος. Ευχαριστούμε. Καλά να περάσετε κι εσείς τώρα. Καλά.
οι άνθρωποι.